Να πάμε στον κόσμο της παραγωγής, καθώς φαίνεται ότι αύριο θα έχουμε αυτοψία, αυτοψία για τις καλλιέργειες, για τις ελαιοκαλλιέργειες, να δούμε σε τι σημείο βρισκόμαστε. Και δεν ξέρω αν είμαστε σε καλό σημείο, θα μας τα πει ο κύριος Χιλετζάκης. Ο κύριος Μύρο Χιλετζάκης που είναι μαζί μας, είναι ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσά και στου θεατέ Αυτοψία λοιπόν αύριο σε περιοχέ του Ηρακλείου. Αύριο το πρωί, 8:30 ώρα, ξεκινάμε από την περιφέρεια Κρήτη. Ο αντιπεριφερειάρχη πρωτογενού τομέα, ο κύριο Δεδάκη Σταύρο, mm. ο διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτη, ο κύριο Νίκο Ασκαλάκη και ο διευθυντή τη αγροτική οικονομία, ο κύριο Ζηδιανάκη. Και εγώ, σαν εκπρόσωπο των αγροτών και των συνεταιριστών, το μεγάλο πρόβλημα είναι η ανομβρία. Η ανομβρία που έχει αφήσει το αποτυπωμάτι στην Κρήτη, από τη Δύση και μέχρι την Ανατολή. Είναι πολύ πιο έντονο το φαινόμενο στην Ανατολή. Έχουμε δει ότι έχει το κεφάλαιο. Ολοσχερό κατά μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 60%, δηλαδή, υπάρχουν ελιέ που έχουν εξεραστεί τα φύλλα. Αυτό το κεφάλαιο δεν συνηφέρει και αύριο το πρωί να ανοίξουν οι ουρανοί και να βρέχει δεν μπορεί να συνηφέρει το ελαιόδεντρο. Για φέτο τουλάχιστον, δηλαδή, φέτος δηλαδή, κάθε θα χρονιά θα θα δεν θα το είναι. συζητάμε. Και χρειάζονται και καλλιεργητικέ πρακτικέ για να μπορέσει το ελαιόδεντρο να ξανάρθει στη φυσική του κατάσταση για να μπορεί να μα αποδώσει τα επόμενα χρόνια καρπό και αποτελέσματα θετικά. Για να έρθει όμω αυτό, θα πρέπει να πάρθουν κάποιε καλλιεργητικέ αποφάσει, κάποιε καλλιεργητικέ φροντίδε πρέπει να κάνει ο παραγωγό, που αυτέ όμω. Για να συνηφέρει το δέντρο, δεν μπορεί να συνηφέρει σε ένα με δύο χρόνια. Αυτέ τι καλλιεργητικέ αποφάσει, αυτέ τι κινήσει, οι οποίε πρέπει να κάνει ο κάθε παραγωγό, λοιπόν, ο οποίο βλέπει ότι φέτο έχει χαθεί η χρονιά, αλλά το στίχημα λοιπόν είναι για την επόμενη τουλάχιστον και να σώσει και τι καλλιέργειε στο σύνολό του. γνωρίζει ο παραγωγό, ενημερώνεται, μαθαίνει ή Περιμένουμε να βρέξει και θα συνέλθει μόνα του. Καταρχήν, βλέπουμε ένα φαινόμενο που ξεκινάει από τη δυτική Κρήτη, mm. που έχουμε αφοιδατωμένε ελιέ. Mm. Αυτέ οι αφοιδατωμένε ελιέ, αν γίνουν κάποιε έντονε βροχοπτώσει και από τη στιγμή, μπορεί να συνηφέρουν, αλλά όχι πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, δεν θα δούμε να μαζεύονται οι ελιέ το Νοέμβριο ή ξηρικέ. Θα τι δούμε να μαζεύονται Δεκέμβριο, Γενάρη, μπορεί και Φλεβάρη. Γιατί θέλει κάποιο μήνε να συνηφέρει να βγει από την αφιδάτωση ο καρπό. Τονίζω ότι λέει καρπό. Στη Σιτία όμω, στο άλλο άκρο τη Κρήτη, δεν έχει αφιδατώσει ο καρπό. Έχει αφιδατώσει όλο το δέντρο. Όλο το δέντρο. Έχει ξεραθεί το δέντρο, τα φύλλα του δέντρου έχουν ξεραθεί. Τα φύλλα του δέντρου και έχει αφιδατώσει χειρολεκτικά το δέντρο. Μία εικόνα ίσω λέξεις. Είναι ξερά, είναι καφέ χρώμα. Ε, αυτά τα δέντρα για να συνηφέρουν χρειάζεται οπωσδήποτε ένα κλάδεμα ανανέωση. Που αυτό το κλάδι ανανέωση το είδαμε το 38 παράδειγμα στην Ανδαλουσία τη Ισπανία με 36 μήνε ανοβρία, που αυτό το κλάδεμα ανανέωση θα φέρει νέου βλαστού. Χρειάζονται όμω κάποιε καλλιεργητικέ φροντίδε σε ένα με δύο χρόνια, να μπει το λίπασμα, να οργονται οι ελιέ, να γίνεται το χλωρό κλάδεμα, για να μα φέρει οι βραχίωνε, δηλαδή που θα μείνουν στην ελιά, τα κουτσούρια όπω λέμε, να φέρουν καινούργια. Καινούριου βλαστού, να μα φέρουν παραγωγικά α, βλαστάρια που αυτά θα γίνουν υποδιέ και οι υποδιέ θα μα δώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα μετά από τρία με τέσσερα χρόνια. Αυτό το κλάδεμα πρέπει να γίνει τώρα, κύριε Χιλεντζάκη. Όχι, το κλάδεμα πρέπει να ψυχράνει ο καιρό και να βρέξει. Αν γίνει τώρα, θα φυδατώσουν οι οικοπέ το δέντρο και θα φυδατώσει το λίγο στο δέντρο και θα ξεραθεί μέχρι και τη ρίζα του. Mm -hmm. Είναι σοβαρό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κρήτη. Τα 41 εκατομμύρια ελαιόδεντρα τη Κρήτη έχουν χτυπήσει καμπανάκι του κινδύνου. Την πολυτέλεια να ποτίζουν την έχει ένα μικρό ποσοστό τη τάξη του 10 με 5% σήμερα και αυτό μειώνεται. Δηλαδή, έχουμε αρδευόμενε ελιέ που αρδευόταν μέχρι και τον Αύγουστο. Τώρα τα νερά έχουν τελειώσει. Τα φράγματα έχουν πέσει οι στάθμε, οι γεωτρήσει έχουν πέσει οι στάθμε, ο υδροφόρο ορίζοντα δεν έχει εμπλουτιστεί καθόλου. Είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και νερό δεν είδαμε μέσα στον Οκτώβριο, αλλά είδαμε κάψονε. Πριν από δύο Κυριακέ, οι άνθρωποι πηγαίνανε στη θάλασσα με 34 βαθμού θερμοκρασία. Ευχόμαστε να αλλάξει το σκηνικό του καιρού τον Νοέμβρη μέχρι. Και στα μοναστήρια πήγαμε Και κάνανε δεήσει Οι μοναχοί μας Για να βρέξει mm. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι Σήμερα το θέμα στην Κρήτη Η Κρήτη είναι το νοτεότερο σημείο της Ευρώπης Εγώ από το δικό μου θεσμικό ρόλο Και επειδή κατέχω μέσα στο διοικητικό μου συμβούλιο πάνω από πέντε λεοκομικούς συνεταιρισμού ανά τη χώρα. Το ίδιο πρόβλημα έχει η Μεσσηνία. Η Μεσσηνία ήδη είχε φτιάξει ένα φάκελο, Το κατάθεσε στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Και του λέω εγώ σε διοικητικό συμβούλιο ότι φανταστείτε εμεί το νοτιότερο σημείο. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε με ένα πολύ ελαφρύ χειμώνα, με ένα υπερθερμό καλοκαίρι μέχρι το 43 άρζια. Είδαμε και ένα μίνι κάψο να αναπλείται όλο το καλοκαίρι, και έχουμε και ένα φθινόπωρο που είναι πάρα πολύ θερμό. Και τώρα κύριε Χιλετζάκη, έχετε το ερώτημα. Και αν δεν βρέξει, τι κάνουμε. Σίγουρα δεν α, μπορούμε α, να α, περιμένουμε να βρέξει μόνο για να έχουμε σωστέ καλλιέργειε. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε λοιπόν, να έχουμε και το σχέδιό μα, το εναλλακτικό μα σχέδιο. Αν δεν βρέξει, το εναλλακτικό σχέδιο είναι να πάρουμε τα αλυσυδοπρίωνα στα χέρια, να πάμε να κάνουμε το κλάδεμα ανανέωση ένα βαρύ κλάδεμα γιατί οι ελιές του χρόνου θα έχουν όλες οι ελιές την εικόνα της Ανατολικής Κρήτης, yeah. την εικόνα της Ιτίας. Οι εικόνες πλέον των ελαιοδέντρων μιλάνε από μόνες τους. Κάθε μέρα που περνάει αλλάζει η εικόνα τους. Είτε αυτά είναι στη Βιάνο, είτε είναι στο Ηράκλειο, είτε είναι στο Ρέθιμνο, είτε και στα Χανιά. Το πρόβλημα είναι σε όλη την Κρήτη. Ο, όσα χωράφια ήταν λίγο πιο δεύτερα, όπως το λέμε, δηλαδή ήταν τόσο πλούσιο το υπέδαφος τους Ήδη έχει φανεί πάρα πολύ έντονα και στο νομό το μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώ, εάν δεν βρέξει το φετινό χειμώνα, θα πρέπει τέλο του χειμώνα να μπούμε να κλαδέψουμε όλοι μα τι ελιέ μα με ένα πολύ βαθύ κλάδεμα για να κρατήσουμε το κεφάλαιο που λέγεται Λεώνα. Εκεί ερχόμαστε όμω εμεί. Και εμεί που φέρουμε μια τεράστια ευθύνη στην πλάτη μα. Και ποια είναι η ευθύνη, Θα έπρεπε να έχουν γίνει κάποια αναπτυξιακά μέτρα. Θα έπρεπε να έχουν πάρθει κάποιε αποφάσει για να δούμε τι θα κάνουμε και να μην πούμε το νερό νεράκι. Γιατί το νερό νεράκι το λέμε σήμερα. Υπάρχει, υ, υπάρχουν κάποια μέτρα, κάποια μπλάνπι που μπορούν να σώσουν την παρτίδα την τελευταία στιγμή. Υπάρχει μια αεροπορική εταιρεία, λέγεται Δέλτα 3, έχει σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το Υπουργείο το δικό μας, με τον οργανισμό που λέγεται ΕΛΓΑ τώρα και δεκαετίες, που αυτή ψεκάζει τα σύννεφα και δημιουργεί βροχή. Αν δούμε στην έσκατη των περιπτώσεων, θα αναγκαστεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτη να πάρει τη γενναία απόφαση μαζί με όλου εμά και να γίνουν κάποιοι ψεκασμοί που γίνονται σε άλλα μέρη και έχουν τεράστια επιτυχία. Μήπω βρέξει κάπου. Θα πρέπει όμω και κάποια έργα, κάποια όρημα έργα που τα έχουμε στο σιρτάρι τώρα και χρόνια και δεν ευθύνεται ούτε ο εκάστοτε Δήμο, ούτε η Περιφέρεια, ούτε. Ε, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού τη Κρήτη. Ευθύνεται το κεντρικό κράτο, το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, που αυτά τα μέτρα πρέπει να ξεκολλήσουν. Θα πρέπει να βγουν από τα συρτάρια και αυτό το περιβόητο υπερδέσμευση κοντιλίων και το, Αυτό το τραγικό που συμβαίνει στην Ελλάδα, να κρατάμε τα χρήματα στα κεντρικά γραφεία τη Αθήνα, στα επιτελικά γραφεία που λέω εγώ, στα υπουργεία, και ο εκάστοτε από όπου και να κατάγεται, να τα κατευθύνει εκεί, αυτό πρέπει να αλλάξει. Τα α, χρήματα πρέπει να φύγουν από την Αθήνα, πρέπει να πάνε στις περιφέρειες και να γίνεται αποδέσμευση των κοντιλίων και να μπορούν να τα διαχειρίζονται γρήγορα και σωστά οι περιφέρειες. Η περιφέρεια Κρήτης πραγματικά κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι των έργων, στο κομμάτι του σχεδιασμού. Δυστυχώς όμως εξαρτάται από το κεντρικό κράτος και δεν υλοποιούνται κάποια πράγματα που πρέπει να έχουν υλοποιηθεί. Να, γιατί δεν είναι μόνο τι κάνει ο κάθε παραγωγό μόνο του και κατά πόσο φροντίζει την παραγωγή του, είναι τι γίνεται λοιπόν και κεντρικά. Ναι, εμείς είτε αυτό τώρα, είναι όμως, αυτοδιοίκηση είτε είναι κράτο. Εμεί τώρα ερχόμαστε και λέμε ότι στον εθνικό κουμπαρά ναι. από την προγραμματική περίοδο 19-27. Υπάρχει ένα κονδύλι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα περιβόητα φιλο, τα, α, φιλοπεριβαλλοντικά είναι τα περιβόητα οικοσχήμ, οι φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Αυτές οι φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, εάν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, θέλουμε, ζητάμε σαν Κρήτη, να πάρουμε την ασυλία. Το δίνω σήμερα μέσα από τη δικιά σας εκπομπή, mm. κυρία Σφακιανάκη, σαν είδηση. Επειδή αυτό δημιουργήθηκε πέρυσι. Πέρυσι στη Θεσσαλία, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η Θεσσαλία πήρε μία α, ασυλία και στο monitoring θα το πούμε ύστερα, είμαι σίγουρο, ναι. όσον αφορά τι αγροτικέ επιδοτήσει πήρε μία ασυλία και μόρια όσο αφορά τα επενδυτικά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πήρε και μία ασυλία στο κομμάτι που λέγεται αγροτικέ ενισχύσει. Αυτή την ασυλία ζητάμε και εμεί σήμερα σαν Κρήτη. Ζητάμε από τον κύριο Τσιάρα, τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, και θα το ζητήσουμε και τι επόμενε μέρε, εφόσον έχει χτυπήσει το καμπανάκι το κόκκινο του κινδύνου mm. και εφόσον η αγροτική παραγωγική γη τη Κρήτη κατά 60% αποτελείται από ένα ελαιόνα, ζητάμε να πάρει η Κρήτη μα την ασυλία όπω την και η περιφέρεια τη Θεσσαλία. Η οποία περιλαμβάνει τι για να το καταλάβει ο κόσμο. Τι περιλαμβάνει. Καταρχήν δεν θα υπάρχει το monitoring Που το monitoring πέρυσι χτύπησε βάναυσα ο τελευταίο διασταυρωτικό έλεγχο, ο διασταυρωτικό έλεγχο τη πληρωμή όπω το λέμε εμεί οι, οι τεχνοκράτες Εγώ δεν είμαι και τεχνοκράτη, yeah. αλλά τον αγγίζω όχι. λίγο τον τεχνοκράτη στα γραφεία των ενεργοποιήσεων ο τελευταίος διασταυρωτικός έλεγχος, ο διασταυρωτικός έλεγχος πληρωμής έφερε σε ομοιρία χιλιάδες παραγωγούς της Κρήτης, χιλιάδε mm. χιλιάδες αγροτεμάχια. Αυτή η ομοιρία ζητάμε φέτος να μην γίνει, ο τελευταίος διασταυρωτικός να πάρει ασυλία η Κρήτη, να πάρει το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης ασυλία λόγω της ξηρασίας και αυτή η ασυλία να αποδεσμεύσει Να τι αγροτικέ ενισχύσει και από ελέγχου και από διασταυρωτικού να τι πάρουν πιο εύκολα η παραγωγή και να μην βάλουν και το χέρι στην τσέπη όσο αφορά τα οικολογικά σχήματα. Ουσιαστικά αυτό πρακτικά κύριε Χιλετζάκη είναι οικονομική ενίσχυση σε μια δύσκολη χρονιά. Ακριβώ. Είναι μια οικονομική ενίσχυση επειδή στον κουμπαρά μέσα έχουμε τα περιβόητα 400 εκατομμύρια ευρώ, ζητάμε σήμερα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτά τα 400 εκατομμύρια ευρώ, όσο αφορά την ελαιοκαλλιέργεια σε όλη την ελληνική επικράτεια, να δοθούν σε μορφή φιλοπεριβαλλοντικής δράσης, δηλαδή να συμπεριληφθεί το κλάδεμα ανανέωσης, το τονίζω και υψώνω και τον τόνο της φωνής μου, γιατί είμαι κάθοτος σε κάποια πράγματα, το κλάδεμα ανανέωσης να μπει στις φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις, γιατί είναι όντω φιλοπεριβαλλοντική δράση, είναι μια δράση που συντηρεί το κεφάλαιο και δεν θα το αφήσει ξεραθεί. Τι ελιέ που φυτέυαν οι παππούδε μα στα βουνά και στι πεδζούλε και στα βουνά να μπορέσουμε να τι συντηρήσουμε. Αυτό το πράσινο που το έχει ανάγκη όλη η Ελλάδα και η Κρήτη. Να μπορέσουμε να το συντηρήσουμε μέσα από τα οικολογικά σχήματα και να μπορέσουμε να πάρουμε ένα οικολογικό σχήμα που να λέγεται φιλοπεριβαλλοντικό, που να λέγεται κλάδεμα ανανέωση, που να έρθει να κάνει αυτοψία είτε με το monitoring είτε με επιτόπιου ελέγχου στο ΠΚΠ, να δει αν το έκανα στι καλλιέργειέ μου. Υπάρχει και έλογο. αυτή η φιλοπεριβαλλοντική δράση να δίνει ένα γενναία, μια γενναία επιδότηση, ένα γενναίο χρηματικό ποσό πάνω από 50 ευρώ αναστρέμα για να μπορεί ο παραγωγός και να βάλει το λίπασμα και να συντηρήσει το κεφάλαιό του και να μην χαθεί ο ιστορικό και εξαιρετικό ελαιόνα τη Κρήτη. Άρα, τι λέτε, κύριε Χιλετζάκη, ότι λεφτά ουσιαστικά υπάρχουν. Αυτό ο κουμπαρά, τα 400 εκατομμύρια, δεν είναι λεφτά τα οποία ενδεχομένω να επικαλεστεί η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν για να δοθούν στου παραγωγού και ότι είναι πολύ περιορισμένοι οι πόροι. Λέτε, υπάρχουν 400 εκατομμύρια ευρώ προ διάθεση. Διαθέστε με τέτοιο τρόπο που θα σώσουν τι καλλιέργειε. Γιατί όταν λέτε για ένα ριζικό, ε, για ένα κλάδεμα ανανέωση, μιλάτε για την επιβίωση. Ακριβώ. Και για να μην κρυβόμαστε. Για να παραμείνει πίσω... ζωντανέ Και για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μα, κυρία Σφαγενάκη, τώρα μιλάμε για φιλοπεριβαλλοντικέ δράσει και μιλάμε να βάλουμε μπαγίδε, παράδειγμα. Γιατί να βάλουμε τι μπαγίδε. Από ποια ελιά, από ποιο δάκο. Θα πάει στην αφοδατωμένη ελιά, στην ξερή ελιά. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. 35 ευρώ δίνανε οι μπαγίδε πέρυσι. Αναστρέμα πήγανε στα 26. Αυτά τα 26, με δύο-τρει άλλε φιλοπεριβαλλοντικέ δράσει, θα προσθέσουμε το οικολογικό σχήμα που λέγεται ανανέωση λόγω κλιματική αλλαγή, δηλαδή ανανέωση του ελαιοδέντρου, κλάδεμα ανανέωση, και από εκεί θα παίρνει παραγωγή κάποια χρήματα για να μπορούν να συντηρήσουν τον ελαιόνα του. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι υποχρεούμαστε και εμεί, και η περιφέρεια, και οι δήμοι, και οι τοπικοί βουλευτέ και οι ευρωβουλευτέ να φτιάξουμε ένα φάκελο, να τον πάρουμε όλοι μαζί, αλλά μπρατσέτα όπω λέμε στην Κρήτη, και να τον επάμε στι Βρυξέλλε. Η Ισπανία απορρόφησε λόγω τη ξηρασία πάρα πολλά κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης βάσει του 1308 νόμου που προβλέπει μία ενίσχυση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Πριν από 20 μέρες η Ισπανία πήρε 120 εκατομμύρια ευρώ πάλι να φταίει η κλιματική αλλαγή. Ήρθε η ώρα η Ελλάδα με τα εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα που παράγει, με το λάδι μας που κάνει νεκρά. Και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί να το πάρουν γιατί είναι έξτρα παρθένο και είναι αποτυπωμένο πλέον στο χαρτί επί σειρά ετών. Να έρθει η ώρα να δοθούν χρήματα. Mm. Να δοθούν χρήματα γιατί είναι αμαρτία πραγματικά από το Θεό αυτό το κεφάλαιο που λέγεται κριτικό Ελαιώνα, Ελληνικό Ελαιώνα. Όταν οι αθλητέ μα του βάζανε τα κλαδιά τη Ελιά στο κεφάλι, και όταν το λάδι μα έκανε πραγματικά κούρσα τρελή σε όλα τα ευρωπαϊκά σαλόνια πρέπει σήμερα να το στηρίξουμε. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι κάλεσμα. κυρία ε, κύριε Χιλετζάκη, και προ του τοπικού φορεί να ενώσετε δυνάμει όλοι οι φορεί μαζί και να διεκδικήσετε πλέον στι Βρυξέλλε. Ήρθε η ώρα να Έχει πάμε στι Βρυξέλλε. Θα περάσουμε από την Αχαρνών, από το Υπουργείο, θα πούμε το καλημέρα, θα αφήσουμε το έγγραφο, αλλά θα το πάρουμε και θα το πάμε στι Βρυξέλλε εμεί. Και θα βάλουμε του δικού μα ευρωβουλευτέ να κάνουν επερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. <Κι> θα πάμε στι κοινοβουλευτικέ ομάδε. Εγώ προσωπικά ανήκω στην Κόπα Κοζέκα. Είμαι στα τέσσερα άτομα από τη χώρα μα που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι από την ΕΘΕΑ. Ορισμένο και διορισμένο για την κόπα Κοζέκα, η ήρθε η ώρα να πάμε να διεκδικήσουμε χρήματα στην Ευρώπη. Θα και κάνω. όχι να μα κουνάνε κάθε τρει και λίγο το δάχτυλο με τι αγροτικέ ενισχύσει. Ε, θα σα ζητήσω σε 20 δεύτερα μία απάντηση για την προκαταβολή των ενισχύσεων, καθυστερημένα φέτο. Διασταυρωτικό έλεγχο. Αν ο διασταυρωτικό έλεγχο πληρωμή δεν γίνει. Όσο δεν γίνεται, τόσο πάει πίσω η πληρωμή. Οι τελευταίε πληροφορίε που έχουμε είναι ότι πάει για τέλο του μήνα με αρχέ το πρώτο πενθήμερο του Νοεμβρίου. Mm. Ο διασταυρωτικό έλεγχο τη πληρωμή δεν έχει γίνει και μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν έχει έρθει. Ο διασταυρωτικό αυτό αφορά ΑΤΑΚ, παράδειγμα, τραπεζικού λογαριασμού, mm. mm -hmm. αφορά το περιβόητο monitoring και όλου αυτού του τηλεπισκοπικού ελέγχου. Αν δεν τρέξει ο τελευταίο διασταυρωτικό πληρωμή, πληρωμή δεν γίνεται. Ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε κυρίες. καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.